Σε αναμονή για την διεξαγωγή κινητοποιήσεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η ΑΔΕ Βυσσερών, σύμφωνα με τον πρόεδρό της. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Κώστας Τρίκας, έχει μιλήσει ήδη με τη Συντονιστική Επιτροπή, ενώ αναμένεται και συνάντησή του με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό να συναντηθούν στην έκθεση με κυβερνητικά πρόσωπα για να εκφράσουν τα πάγια αιτήματά τους. Θα υπάρξει κινητοποίηση για το Σάββατο, για το συλλαλητήριο της έκθεσης. Ήδη ως νομαρχιακό τμήμα κάναμε μια σύσκεψη και την Πέμπτη θα κάνουμε ακόμη μια ευρύτερη σύσκεψη μαζί με τους Προέδρους και τα Συμβούλια όλων των Σωματείων των Εργαζομένων. Θα παραβρίσκεται ο κύριος Βασίλης Πολυμερόπουλος μαζί με τον κύριο Μετόκη από εδώ και τις δύο Γενικές Συμβούλους που έχουμε, την κυρία Νέλα και την κυρία Ρατκίδου, για να μας ενημερώσει πέρα από το κάλεσμα που θα απευθύνουμε και πάλι σε όλους τους εργαζομένους για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, για να μας ενημερώσει και για τη συνάντηση που έγινε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ και τον Υπουργό Εσωτερικών, συνάντηση την οποία ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τα προβλήματα είναι χρόνια με τους δημοσίους υπαλλήλους να επιζητούν λύσεις. Μπορεί η κυβέρνηση να άλλαξε, αλλά τα μεγάλα προβλήματα και τα μεγάλα θέματα που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και γενικότερα οι εργαζόμενοι παραμένουν και σε επίπεδο συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό και σε επίπεδο μισθών και συντάξεων και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο προσλήψεων που είναι αναγκαίες, για να το συνδέσω και με το θέμα της εκπαίδευσης που είπατε, όχι μόνο στην εκπαίδευση και στον τομέα υγείας και στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις για να μπορούν να λειτουργούν όπως θέλουν και οι πολίτες να λειτουργούν και όπως θέλουμε και εμείς. Κανείς δημόσιος υπάλληλος δεν θέλει να μην λειτουργεί η υπηρεσία του καλά. Οι δάσκαλοι θα δώσουν δυναμικό παρόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε ο Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβαθμίας Εκπαιδευσερών, Πασχάλης Στεφάνου. Πάγια είναι η θέση της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Λαμβάνει μέρος στο συλλαλητήριο σε 7 Σεπτεμβρίου, σε 6 ώρα. Ήδη έχει γίνει κάλεσμα σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά. Το πρωί θα γίνει μια σύσκεψη συλλαλητικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη, να σε ενημερώσουν και για τις συναντήσεις που είχαμε με την πολιτική ηγεσία πρόσφατα και με την κυρία Σαγαράκη, αλλά και το θέμα της δίχων της προσχολικής αγωγής με την κυρία Κεραμέως. Και φυσικά θα πάρουμε μέρος στο συλλαλητήριο, διότι τα αιτήματα παραμένουν. Οι προσλήψεις σε γενική και ειδική αγωγή, συνταξιοδοτικό και αξιολόγηση αποτελούν από τα πρώτα αιτήματα στην ατζέντα τους. Το κύριο αίτημα είναι οι προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, οι οποίες, όπως ξέρετε, από το 2010, από το 2010 δεν έχουν γίνει, μια δεκαετία. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, στην κατεύθυνση, οι 4.500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή, που ευελπιστούμε να γίνουν μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου, μέχρι τέλος του έτους. Ανοιχτό το ζήτημα της γενικής αγωγής. Είχαμε μια δέσμευση στην προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα επόμενη διετία, τριετία, θα προσλήψει 10.500. Πρόσφατη συνάντηση της κυρίας Ζαγαράκη είπε ότι ούτε το 2020 θα γίνουν διορισμοί στην γενική αγωγή, αλλά στη μετέθεση του 2021. Υπάρχουν αρκετά κενά νηπιαγωγών. Από πλευράς δασκάλων γενικής αγωγής είμαστε εντάξει. Χρειαζόμαστε δασκάλους ειδικής αγωγής, παράλληλες στηρίξεις, τμήματα ένταξης και τα σχολεία, τα ΣΜΕΑΕ που έχουμε, τα οποία θα πρέπει να επανδρωθούν. Και νηπιαγωγούς. Έχουμε πολλά κενά σε νηπιαγωγούς και ειδικότητες μουσικούς, αισθητικής αγωγής, ελάχιστα κενά αγγλικών και γερμανικών. Κενά υπάρχουν, αλλά περιμένουμε τις προσλήψεις αναπληρωτών.